Σήμερα είναι η εκκίνηση των εκδηλώσεων που αφορούν στον 18ο Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος. Σήμερα φιλοξενούμε δημοσιογράφους από τη Θεσσαλονίκη και την Πέλα, προκειμένου να τους μιλήσουμε για το Μαραθώνιο, αλλά επιπλέον και για να γνωρίσουν την περιοχή μας, να γνωρίσουν την Πέλα, τον αρχαιολογικό χώρο, το Μουσείο της Πέλας που βρισκόμαστε τώρα. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να επισκεφτούμε το ανάκτορο, διότι ακόμα γίνονται εργασίες. Μετέπειτα θα μεταβούμε στην πόλη των Γιαντζών για να επισκεφτούμε κάποια από τα Οθωμανικά μνημεία. Με τον τρόπο αυτό οι άνθρωποι θα γνωρίσουν την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, θα γνωρίσουν το Δήμο Πέλας και θα μπορέσουν να μεταφέρουν τις εντυπώσεις τους στα μέσα που εργάζονται και στον κόσμο που τους παρακολουθεί. Όσον αφορά στον Μαραθώνιο, είναι ένα σημαντικό γεγονός για το Δήμο Πέλας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ο Μαραθώνιος αυτός έχει καταστεί πλέον θεσμός, είναι η 18η χρονιά και είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε αυτό το θεσμό ακόμα παραπάνω και για τα επόμενα χρόνια και να συμμετέχουν όλο όσο γίνεται και παραπάνω αθλητές. Θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του Δήμου που έχουν κάνει μεγάλο αγώνα αυτές τις μέρες, ούτως ώστε να μην λείψει τίποτα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Φυσικά την αρχαιολογική υπηρεσία για την παραχώρηση του χώρου και για κάθε διευκόλυνση που χρειάστηκε. Την Τροχέα που επίσης συνέδευε μαζί μας, ούτως ώστε καθ' όλη τη διαδρομή να είναι ομαλή η πορεία των αθλητών. Αλλά πολύ παραπάνω θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους εκατοντάδες εθελοντές οι οποίοι με αυταπάρνηση και με αγάπη για τον τόπο τους δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό προκειμένου να βοηθήσουν στη διοργάνωση. Διότι ξέρετε, όσα και να κάνουν οι υπηρεσίες του Δήμου, εάν δεν υπάρχει ο εθελοντισμός, τα πράγματα δεν θα είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο. Και πάλι λοιπόν τους ευχαριστώ και ας αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση.